ευχηθεί πολλές φορές στη ζωή μου. Σε στιγμές κρίσης, σε στιγμές που τα νεύρα διαλύονται, σε στιγμές που δεν ξέρω πώς να διαχειριστώ καταστάσεις, να έχω δίπλα μου τον ψυχοθεραπευτή, παύλα ψυχοθεραπευτριά μου. Αυτή είναι μία από αυτές τις στιγμές. Ας προχωρήσουμε με τη φαντασία μας σε κάτι τέτοιο. Ναι. Να σου πω κάτι, επειδή τώρα δεν θέλω να το διαχειριστώ αυτό γιατί έχω πάρα πολύ θυμό, το συζητήσουμε αργότερα. Calm down. Είμαι πολύ θυμωμένη. Πολύ χρήσιμο αυτό, το ξέρεις, έτσι. Είναι πάρα πολύ ωραίος ο θυμός και χρήσιμος και βοηθητικός, αρκεί να ξέρουμε να τον αποκωδικοποιήσουμε. Εκείνη την ώρα όμως, επειδή η εντολή έχει πάει στον εγκέφαλο ότι πρέπει να κάνω κάτι για να προστατεύσω τον εαυτό μου. Να με προστατεύσω, αυτό θέλω. Αυτό θέλουμε όλοι. Οριοθέτηση και πλαισίωση. Δεν μπορούμε να σκεφτούμε λογικά. Χρειαζόμαστε 20 λεπτά minimum. 20! Είναι αρκετά. Αλλά είναι πολύ χρήσιμα κι αυτά εκεί. Και βοηθητικά. Τι μπορούμε να κάνουμε. Τι μπορούμε να κάνουμε. Να ξέρουμε ότι πίσω από το θυμό κρύβονται πάρα πολλά ευάλωτα συναισθήματα. Φόβος, άγχος, λύπη, ντροπή. Πολύ συχνά η ντροπή. Κούραση. Ακόμα και από κούραση μπορώ να θυμώσω. Ζήλια. Πώς θα το αναγνωρίσω. Χρειάζεται εκείνη τη στιγμή να παρατηρήσουμε ποια είναι η κίνηση του θυμού. Δηλαδή, τι ήταν το momentum που με έκανε να πω «Όπα, έρχεται». Όταν το αποκωδικοποιήσω και πω ότι αυτή η σκηνή ήταν το momentum του θυμού, να πω τι σημαίνει αυτή η στιγμή για μένα. Παράδειγμα, για να το λέμε. Μου λέει ο σύντροφός μου «Γιατί δεν έβγαλες τα σκουπίδια» και θυμώνω. Τι σημαίνει αυτό για μένα. Α, ότι με κατηγόρησε ο σύντροφός μου ότι δεν κάνω δουλειές, ότι δεν είμαι νοικοκυρά. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Και αυτό, πώς είναι στο σώμα μου εκείνη τη στιγμή, τι νιώθω στο σώμα μου. Α, εντοπίζω το θυμό που είναι στο σώμα. Ακριβώς. Είναι στο κεφάλι ή μπορεί να είναι ένα βάρος στο στήθος. Αυτό το βάρος στο στήθος, αν είχε λόγια, τι θα έλεγε. Ότι νιώθω ανεπάρκεια. Νιώθω ότι είμαι ανεπαρκής για εκείνον. Ότι δεν είμαι σημαντική για εκείνον. Άρα λοιπόν εκεί έχω να διαχειριστώ αυτό και όχι το θυμό μου. Και έτσι γίνεται συνειδητό. Άρα είμαι πιο έτοιμος να διαχειριστώ αυτό που μου συμβαίνει. Πανευκολούρα. Πανευκολούρα. Ακριβώς.